46 νέα έργα περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων, το οποίο θα κατατεθεί για έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα εξής νέα έργα: διαμόρφωση ισογείου πρώην παραρτήματος Πανεπιστημίου Πάτρων σε χώρο πολλαπλών χρήσεων, κατασκευή κηλικίου β' κημητηρίου, αποκατάσταση κτηρίου αθλητικών εγκαταστάσεων Λαδόπουλου, μετατροπή κτηρίου πρώην ΟΑΕΔ Γλυκάδος σε νηπιαγωγείο, αντικατάσταση επισκευή στεγών και εξωτερικών σιδηρών κουφωμάτων σε κτίρια του Λαδόπουλου, αποκατάσταση κτηρίου εργοστασίου τέχνης, κατασκευή διαμόρφωση πλατιών και ελεύθερων χώρων, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πατρέων. Συμπληρωματικές εργασίες πυρασφάλειας στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων. Διαμόρφωση χώρου Μνημείου Εθνικής Αντίστασης. Κατασκευή Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων. Έργα κατασκευής και συντήρησης στα Δημοτικά Κημητήρια. Κατασκευή Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών. Κατασκευή Skate Park. Επισκευή τείχου αντιστήριξης εισόδου 3ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Νέο Σούλι. Συμπληρωματικά έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Ανοιχτού Θεάτρου στην Κρίνη. Επισκευή συντήρηση κτηρίων στο χώρο των παλαιών σφαγείων. Ηλεκτροφωτισμό στο ΟΝ και τμήματος οδού Κανακάρη. Επισκευή κτηρίων σταθμών ΟΣΕ. Κατασκευή δημοτικού κτηνιατρίου. Κατασκευή 12ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας, ανακατασκευή κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας, ανάπλαση αξιοποίηση περιοχής κάμπινγκ του Έλους Αγιάς, κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου.